Και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, θα έχουμε στην κουβέντα μας τον αγαπητό φίλο από πολύ παλιά, έναν εξαίρετο επικοινωνιολόγο, πολύ γραφότατο, εκδότη και βεβαίως διευθυντή της Think Politics. Είναι ο κύριος Θανάσης Παπαμιχαήλ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει γράψει εξαιρετικά συγγράμματα για όλους όσους ασχολούνται με την πολιτική και κυρίως για όσους θέλουν να κάνουν σωστή προεκλογική εκστρατεία. Θα το ρωτήσουμε για αυτά, θα το ρωτήσουμε επίσης και για μια πρωτοβουλία που έχει κάνει για κάποια σεμινάρια τώρα για τους αυτοδιοικητικούς. Αλλά πρώτα, όπως σας έχω πει, θα κάνουμε μια κουβέντα κυρίως για την πολιτική συγκυρία και για τα εκλογικά αποτελέσματα. Καλημέρα κύριε Παπαμιχαήλ. Καλημέρα σας κύριε Ιωάννου, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού σας. Ευχαριστούμε και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά, αγαπητέ φίλε Θανάση, για αυτή την τιμή. Λοιπόν, ξεκινάμε, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα. Το σχόλιο για τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα είναι το σχόλιο το οποίο έχουν όλοι οι Έλληνες. Δηλαδή πέσαμε μάλλον όλοι από τα σύννεφα σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα. Η διαφορά των 20 μονάδων που ήταν από το πρώτο με το δεύτερο κόμμα ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανένας. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ήταν και ένα φάουλ, θα λέγαμε, των δημοσιοποιητικών εταιριών, οι οποίες ενώ το είχαν δει σαν αποτέλεσμα, δεν είχαν το σθένος να το παρουσιάσουν για τους γνωστούς λόγους τους οποίους έχουν εξηγηθεί. Κύριε Παπαμιχαήλ, πράγματι, πολύ έμπειροι δημοσκόποι και πολύ καλοί σου φίλοι, ξέρω ότι διατηρείς με αυτούς πολύ καλές σχέσεις, είχαν πει 2-3-5 μέρες πριν ότι δεν βλέπουν ταβάνι, μπορεί να βλέπαν ότι άνω του 35. Δεν έχουμε καλή λήψη, κύριε Ιωάννου, δεν σας ακούω καθαρά, δεν έχουμε καλή λήψη, χάνετε λίγο το σήμα σας. Να κλείσουμε, να σας ξανακαλέσουμε. Τώρα μήπως ακούμε καλύτερα, κύριε Παπαμιχαήλ. Ναι, βέβαια. Τώρα ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Ναι. Ακούγομαι τώρα. Να ξανακαλέσουμε. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον κύριο Παπαμιχαήλ. Ζητούμε συγγνώμη από τους φίλους ακρότες. Θα το αποκαταστήσουμε, θα δοκιμάσουμε μία φορά ακόμη. Come to me wild and wild.
Εδώ είμαστε πάλι. Έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Μας συγχωρείτε κύριε Παπαμιχαήλ, αλλά αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Ήθελα να κουβεντιάσουμε, να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα. Ήθελα τη γνώμη του Θανάση του Παπαμιχαήλ σχετικά με αυτή την εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια ήταν κατά τη γνώμη σου τα αίτια, γιατί δεν μπορεί να είναι, ήταν μόνο μια αιτία, πρέπει να συνυπήρχαν πολλές αιτίες. Κύριε Ιωάννου, λυπάμαι, αλλά πάλι σε αυτή τη φάση δεν ακούγεστε καθαρά. Δεν μπορώ να σας ακούω καθαρά και δεν άκουσα την ερώτηση. Δηλαδή. Ναι, έλεγα τώρα, ενώ συμφωνούμε ότι ήταν εκλογική συντριβή για τον ΣΥΡΙΖΑ, ποια κατά τη γνώμη σου είναι τα αίτια αυτά, πού οφείλεται? Τα αίτια της εκλογικής συντριβής του ΣΥΡΙΖΑ μιλάτε? Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν είχε από την αρχή μελετηθεί πάρα πολύ σωστά το οποίο θα πρέπει να είναι το αφήγημα, το οποίο θα πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον το εκλογικό του αφήγημα. Ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η άσκοπη αυτή τοξικότητα, η οποία ήταν σε ένα επίπεδο και του αρχηγού αλλά και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κάτι το οποίο δημιούργησε ένα πρόβλημα στο εκλογικό σώμα, με αποτέλεσμα να το εκλογικό σώμα, έχοντας κουραστεί από όλη αυτή τη δεκαετή το δεκαετή προβληματισμό τον οποίο έχει με τα μνημόνια και όλες τις καταστάσεις που είχαν δημιουργηθεί με την πανδημία, με την ακρίβεια κλπ. Ήθελα να έχει μια σταθερότητα και μια σοβαρότητα στο θέμα της αντιμετώπισης ενός κομματικού, ενός πολιτικού κόμματος. Αυτό πιστεύω ότι ήταν κατά τη γνώμη μου, κυριότερα βέβαια και με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, με τις δηλώσεις κάποιων στελεχών όπως του κυρίου Κατρούγκαλου και του κυρίου Ευκλήτη Τσεκαλώτου με το θέμα των τοπικών νομισμάτων κλπ. Αυτά δημιουργήσαν μια αμφιβολία και έναν προβληματισμό στους πολίτες με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια και λίγο για το επιστρέψαμε και στο ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παπαμιχαήλ, το εκλογικό σύστημα πιστεύετε ότι επηρέασε την τελική επιλογή του εκλογικού σώματος? Πάλι αν έχετε την καλοσύνη να επαναλάβετε. Έλεγα, αν η απλή αναλογική, αν το εκλογικό σύστημα επηρέασε την τελική επιλογή των ψηφοφόρων. Κοιτάξτε, πολλοί αυτή τη στιγμή κάτι λένε ότι η απλή αναλογική δεν ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει. Το αποτέλεσμα είναι, αν δούμε τα κόμματα τα οποία μείναν εκτός Βουλής, δηλαδή το 17% όλα τα μικρά κόμματα αυτά, αυτό σημαίνει ότι η απλή αναλογική δούλεψε. Το γεγονός το ότι από την αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε την απλή αναλογική ως όπλο συνεργασίας με κάποιους άλλους οι οποίοι ήταν αντίθετοι στο θέμα της συνεργασίας μαζί τους, αυτό δημιουργήσε το πρόβλημα ότι η απλή αναλογική δεν δούλεψε. Αλλά η απλή αναλογική δούλεψε, διότι σας θυμίζω ότι 17% μείνανε κόμματα μικρά εκτός Βουλής. Έχετε δίκιο. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Είναι δεύτερος γύρος ή όλα ξεκινάνε κατά τη γνώμη σας εκ του μηδενός? Δηλαδή άδειες κάλπες πλέον και ξεκινάμε με άλλους όρους τις νέες εκλογές? Κοιτάξτε, οι κάλπες είναι άδειες για τις νέες εκλογές, αλλά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας καλπάζει προς την εξουσία και στην αυτοδυναμία δεν μπορεί κανείς να το παραγνωρίσει. Από την άλλη πλευρά, το μόνο κόμμα το οποίο φιλοδοξεί, πιστεύω, ότι θα αυξήσει τις δυνάμεις τους αυτή την νέα εκλογική αναμέτρηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, πολύ φοβάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν καταφέρει να συσπυρώσει κάποιο τους δικούς του και να μπορέσει να κρατήσει να πάνε στην κάλπη και να μην έχει μεγάλα ποσοστά αποχής, διότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και απογοητευμένοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν σημαίνει τίποτα με το να πάνε να ψηφίσουν. Άρα λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι όλες οι δεύτερες αυτές εκλογές γίνονται για το ποσοστό το οποίο, αν θα μπουν
κάποια κόμματα μικρά στη Βουλή ακόμη και θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή όχι? Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πιστεύω ότι θα δούμε στο τέλος της ημέρας της βραδιάς 25ης Ιουνίου? Ή θα έχουμε μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή θα έχουμε μια μικρή αδυναμία της και αυτοδυναμία με αποτέλεσμα να πάμε και σε τρίτες εκλογές. Τις οποίες βέβαια όλοι απευχόμαστε. Κύριε Παπαμιχαήλ, είστε άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, έτσι έχετε χαρακτηριστεί εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύετε ότι αυτές οι εκλογές και του Μαΐου και του Ιουνίου θα επηρεάσουν και πόσο τις εκλογές του Οκτωβρίου που είναι καθορισμένες για την αυτοδιοίκηση? Βεβαίως θα ήθελα να πω δύο πράγματα εδώ. Το πρώτο είναι ότι ενώ έχουμε αυτοδυναμία και έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα, τότε θα επηρεάσουν τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε έναν κάποιο βαθμό. Και ποιος είναι αυτός ο βαθμός? Είναι σίγουρα ότι παρά το γεγονός ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν δίνει επίσημα ούτε χρήματα, αλλά κάνει κάποιες μυστικές στηρίξεις σε κάποιες περιοχές, αυτοί οι οποίοι θα είναι εκλεκτοί της, αυτοί οι οποίοι θα είναι η επιλογή την οποία θα έχει η Νέα Δημοκρατία, θα έχουν ένα θετικό προβάδισμα στο θέμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι και θα εκλεγούν, διότι αυτό δεν αρκεί. Ένα δεύτερο σημείο πιστεύω ότι είναι το γεγονός ότι βλέπουμε ήδη στις εθνικές εκλογές ένα, θα το λέγαμε σε παρένθεση, εμφύλιο πόλεμο στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αυτό πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκεί που κάποιοι υποψήφοι είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του ΣΥΡΙΖΑ τα περιμένανε τουλάχιστον τη Δεύτερη Κυριακή μια βοήθεια, πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν θα γίνει. Θα συνεχιστεί δηλαδή αυτή η κόντρα που υπάρχει στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αλλά εκείνο το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Ιωάννου, είναι το εξής, ότι αυτοδιοικητικές εκλογές, τα κριτήρια επιλογής των πολιτών είναι πολύ διαφορετικά. Το πρώτο και βασικότερο είναι η προσωπικότητα του επικεφαλής του συνδυασμού. Ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι η ομάδα η οποία στηρίζει και που θα είναι την επόμενη μέρα η Δημοτική Αρχή. Είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει, το αφήγημα το οποίο θα πρέπει να έχει ένα συνδυασμός και τελικά και η δυνατότητα να μπορέσει να καταράσει αυτά μέσα από τα μέσα παραδοσιακά ή νέα μέσα, όπως λέμε, του ίντερνετ, το διαδίκτυο. Άρα πιστεύω ότι εάν τώρα όμως να συμπληρώσω. Παρακαλώ. Εάν πάμε στη λύση της μη αυτοδυναμίας και έχουμε τρίτες εκλογές, εκεί θα έχουμε πολλά προβλήματα με τα θέματα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Δηλαδή θα έχει περιοριστεί ο προεκλογικός χρόνος σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και θα υπάρξουν πάρα πολλά προβλήματα. Άρα ήδη τότε μήπως πάμε και στην αυτοδιοίκηση, κύριε Ιωάννου, προβλήματα υπάρχουν στην αυτοδιοίκηση με το γεγονός του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων, του 150% δημοτικών συμβούλων και των τοπικών διαμερισμάτων. Δεν μπορούν πολλοί συνδυασμοί να κάνουν ψηφοδέλτια. Να κάνουν ψηφοδέλτια. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και εκεί θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Έτσι θα επηρεαστούν εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε μετάθεση των εκλογών σε περίπτωση που πάμε και για τρίτες εκλογές? Το οποίο λέγεται, βέβαια είναι λίγο δύσκολο γιατί εξαρτάται και από τις, εάν πάμε σε τρίτες εκλογές, κανείς δεν μας μπορεί να μας βεβαιώσει ότι δεν θα έχουμε και τέταρτες. Αυτό σημαίνει ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα πάνε στις καλένδες. Ή θα πρέπει να βρεθεί ένας κάποιος τρόπος να γίνει η μετακίνηση, το οποίο συζητείται και αυτό, αλλά το πιο πιθανό είναι να έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές τον Οκτώβριο. Μεγάλη πιθανότητα υπάρχει να μειωθεί ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, δηλαδή να βοηθήσουν λίγο να υπάρξουν, να μπορούν οι συνδυασμοί να καταθέσουν ψηφοδέλτια. Διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαμιχαήλ. Έχετε οργανώσει ένα ειδικό σεμινάριο για υποψήφιους αυτοδιοικητικούς για το πώς να προετοιμάσουν τον προεκλογικό τους αγώνα? Πέστε μας δύο λόγια γι' αυτό.
Αυτό είναι ένα σεμινάριο το οποίο το έχουμε ήδη κάνει κάποια σεμινάρια στις εκλογές αυτοδιοικητικές του 2019. Τώρα το επαναλαμβάνουμε το σεμινάριο αυτό, εμπλουτισμένο βέβαια και με τις νέες ανάγκες και προτάσεις οι οποίες είναι αναγκαίες να υπάρξουν, και αφορά έναν υποψήφιο συνδυασμό, δημοτικό συνδυασμό, αυτοδιοικητικό συνδυασμό στην εκπαίδευση των συμβούλων, είτε νέοι σύμβουλοι είτε παλιοί σύμβουλοι που υπάρχουν, σε νέες τεχνικές επικοινωνίας, στη γλώσσα του σώματος, δίνοντας ιδέες και κατευθύνσεις τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η συλλογή των ψήφων. Είναι ένα αυτοδιοικητικό σεμινάριο βασισμένο επάνω στην λεγόμενη SWOT analysis, δηλαδή την χαρτογράφηση των δυνατών και αδύνατων σημείων που έχει ο κάθε συνδυασμός, αλλά και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος. Είναι δηλαδή πάρα πολύ ενδιαφέρον και αναγκαίο για τους υποψήφιους αυτοδιοικητικούς συνδυασμούς, για να μπορέσουν να κερδίσουν ψήφους με τεχνικές, σύγχρονες τεχνικές επικοινωνίες. Εγώ, επειδή έχω εμπειρία, έχω διαβάσει και πολλά βιβλία σας, έχω κουβεντιάζομαι και τακτικά, ξέρω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο ένα τέτοιο σεμινάριο. Πόσες μέρες διαρκεί αυτό, κύριε Παπαμιχαήλ? Αν δηλαδή κάποιος θα ήθελε να έρθει στην Πρέβεζα, στα Γιάννενα, στην Άρτα, για να οργανώσει ένα τέτοιο σεμινάριο, πόσες μέρες διαρκούν? Αυτό είναι δεν διαρκεί μέρες, δηλαδή γίνεται μέσα σε 3 ώρες, γίνεται αυτή η παρουσίαση. Και στη συνέχεια υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ιδιαιτερότητες τις οποίες έχει η κάθε περιοχή. Μάλιστα. Γι' αυτό γίνεται μόνο σε έναν υποψήφιο δημοτικό συνδυασμό σε κάθε περιοχή. Σε κάθε δήμο. Μάλιστα. Αν με το καλό πάμε και έχουμε το χρόνο, θα τα ξαναπούμε γι' αυτό και θα επικοινωνήσουμε πάλι. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπαμιχαήλ, και να σας ζητήσω συγγνώμη λίγο για τα προβλήματα της επικοινωνίας που είχαμε. Τώρα και τώρα πάλι δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Ναι, ναι. Λέω να σας ευχαριστήσω και βεβαίως να σας ζητήσω συγγνώμη για τα προβλήματα που είχαμε στη σύνδεση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και μάλλον εμείς δεν ευθυνόμαστε για την δυνατότητα την οποία έχουν οι τηλεπικοινωνίες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολλά, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και με Skype να βγούμε στο ραδιόφωνο. Έτσι, έτσι μπορούμε να το κάνουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.